120 χρονών. Μην αναρωτιέσαι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Που επιστρέφουμε από Αμέρικα, Μόναχο και Αυστραλία στον τόπο μας με αλλαγμένα ονόματα, τραγούδια και Θεό. Με λίγο πιο σκούρο δέρμα, αλόχρωμη, αλόγλωση. Ο Γιάννης που λέγεται Χασάν και η Μαρία Γιασμίν. Όμως μεγαλώσαμε λιγάκι. Φτάσαμε 120 χρονών και συνεχίζουμε. Μην αναρωτιέσαι ποιοι είναι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Το γλωσσικό μας μετάλλαγμα το γομώνουμε με το δάκρυ μας. Για να το βρούμε, πρέπει να σκάψουμε εκατοντάδες μέτρα στο κάτεργο του υποσυνείδητου. Να λιώσουμε τόνους λέξεων για ένα γραμμάριο στίχων. Από το ρηχείο της θλίψης να ανασύρουμε και να επαναφορτίσουμε εξετοιμασμένες σημασίες όπως αναγόμωση της ζωής, τρόχισμα καρδιάς, γαλβάνισμα αθότητας. Και ακόμη, να τολμούμε να τσιμπάμε τα γράμματα από τη χόβολη, δίχως μασιά, μόνο με την πυρήμαχη γλώσσα μας, μέχρι οι πειρακτωμένες λέξεις αποκτήσουν το φωτοστέφανο ενός νοήματος ή μιας λυτρωτικής εικόνας. Τότε, ο χωροδιδάσκαλος των λέξεων μπορεί να γύρει πίσω με κλειστά τα μάτια. Είναι ένας πολιτισμένος πρωτόγονος που αρνείται ότι η επιστήμη, ο ορθός λόγος, η αιτιότητα και η φυσική νόμη μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα πάντα. Έτσι μένει μόνο ο πρωτογονισμός με όλη την αυθεντικότητα που δεν του στέρισε ο πολιτισμός. Και βεβαίως η επινόηση νέων γλωσσών επικοινωνίας. Όπου να λέω φίλο και εσύ να καταλαβαίνεις είμαι εδώ και εσύ να λες βρέχει και εγώ να ακούω σ' αγαπώ. Η ισορροπία
Μαρία δεν είναι η συναρμολόγηση της κούκλας της ψυχής μας από τις καταξυσχισμένες σάρκες μας. Η ισορροπία είναι το σώμα σου να ταιριάζει στα ρούχα του άλλου. Το κεφάλι σου στο στήθος του αλουνού και η καρδιά σου να δένει με όλες τις ανέστιες ψυχές. Μεταμόρφωση. Γνωρίζω πως μόνο για μια στιγμή είσαι και πως διαρκώς γίνεσαι, καθώς πάνω σου ακουπά και σε παθουλώνει το πάθος, η άνοιξη και εγώ. Σε σκέφτομαι διαρκώς να γίνεσαι κάτι άλλο από αυτό που σε γνώρισα. Το πρωί που ξυπνάς στο πλάι μου, είσαι. Και το βράδυ όταν επιστρέφεις, είσαι άλλη. Όταν συναντηθήκαμε, είμαστε. Τώρα ελάχιστη συνάφεια έχουμε με κίνους. Αλλά ακόμα και όταν χωρίσαμε, με άλλον άνθρωπο χωρίσαμε από αυτόν που ανταμώσαμε. Τώρα, μηδενίζουμε πάλι το κοντέρ, για μια στιγμή να είμαστε πριν γίνουμε πάλι κάτι άλλο.